Είναι μια σημαντική μέρα για το ΟΔΙΟ και για την πόλη και για το Μελίφωνο αυτή η συνεργασία. Η Ορχήστρα Καμεράτα Φίλων της Μουσικής είναι μια ορχήστρα η οποία κάνει μια διεθνή καριέρα. Είναι η μόνη διάσημη ορχήστρα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό εμφανίζεται με το όνομα Αρμόνια Αθήναε, δηλαδή Αθηναϊκή Αρμονία, προκειμένου να δείξει και την καταγωγή της. Καθώς καμεράτα, ο όρος καμεράτα σημαίνει συντροφιά και υπάρχουν πολλές ορχήστρες ανά την Ευρώπη με το όνομα καμεράτα. Είναι λοιπόν μια πολύ βραβευμένη ορχήστρα και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας που έρχεται στην πόλη μας και μάλιστα να συνεργαστεί με το γυναικείο Μελίφωνο. Αυτή η συνεργασία προέκυψε από το γεγονός ότι η μαέστρος του Μελιφώνου, η Αθανασία Κυριακίδου, είναι μια μαέστρος που συνεργάζεται πολύ συχνά με την Καμεράτα και έτσι μέσω της συνεργασίας μας με την Αθανασία Κυριακίδου προέκυψε αυτή η συνεργασία που ανοίγει και δρόμους για περαιτέρω συνεργασίες με πολύ μεγάλα σχήματα της Ελλάδας. Την Κυριακή λοιπόν, 14 Απριλίου, στις 8.30 το βράδυ, εδώ στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, η Ορχήστρα Καμεράτα συναντά το Μελίφωνο σε έργα θρησκευτικής μουσικής. Το εμβληματικό Stabat Mater του Περγκολέζη, ένα από τα σημαντικότερα έργα θρησκευτικής μουσικής που έχουν γραφτεί ποτέ. Το Stabat Mater του Αντώνιο Βιβάλντι και ένα έργο που έχω συνθέσει για το Μελίφωνο από το 2015, η Μαγδαληνή σε ποίηση Νίκου Καζαντζάκη. Θα προσφέρουν, φαντάζομαι, μία βραδιά πραγματικά μοναδική στην πόλη μας και σας προσκαλούμε να είστε και εσείς μαζί μας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συναυλία γιατί έχει και αρχαία όργανα, μουσικά όργανα. Ακριβώς. Η Ορχήστρα Καμεράτα είναι η μόνη ορχήστρα στην Ελλάδα που παίζει με, με όργανα δηλαδή εποχής. Όργανα από τον 18ο αιώνα, 19ο αιώνα. Και θα έχουμε την ευκαιρία κιόλας να δούμε και από κοντά και όργανα τα οποία δεν ξέρω αν έχουν ξαναέρθει στην Καλαμάτα, όπως η Θεόρβη. Ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο της μπαρόκ εποχής που σταμάτησε μετά τον μπαρόκ να υπάρχει σαν όργανο. Υπάρχει ένα κίνημα επιστροφής στην παλιά μουσική και το να παίζουν οι ορχήστρες δηλαδή παλιάς μουσικής με όργανα εποχής. Στην Ελλάδα λοιπόν η Καμεράτα είναι η μόνη ορχήστρα που το πραγματοποιεί αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δύο παραγωγές της έχουν βραβευτεί σαν καλύτερα CD στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για όλους μας να δούμε και τον διαφορετικό ήχο, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικός ο ήχος των παλιών οργάνων από τα σύγχρονα.